Μιλείτε πολλά, όντως γιατί πρέπει να γίνει την προεκλογική περίοδος με fake news. Η Νέα Δημοκρατία έχει διαβεβαιώσει όλους τους τόνους ότι αυτά δεν πρόκειται να συμβούν. Έτσι θα πάμε. Τα λέω ένα ψέματα για τον άλλον. Να δούμε λίγο αν είναι πράγματι fake news. Είναι άραγε fake news το γεγονό ότι από την ερχόμενη Πέμπτη μερικέ εκατοντάδε χιλιάδε ελεύθεροι επαγγελματίε μπαίνουν εκτό φαρμακευτική περίθαλψη, διότι η κυβέρνηση δεν προέλευσε την παράταση τη ασφαλιστική ικανότητα για εκείνου οι οποίοι έχουν οφειλέ και χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Με αποτέλεσμα η μεσαία τάξη, στο όνομα τη οποία ορκιζόταν η Νέα Δημοκρατία και ορκίζεται ακόμα προεκλογικά, να απειλείται όχι μόνο όσον αφορά την περιουσία τη, αλλά και την υγεία τη τελικά. Μα δεν είναι ισχύει αυτό και... αυτό που λέτε πάντω. Ισχύει απολύτω αυτό. Δεν ισχύει. Ο ΕΦΚΑ λέει ακόμα και αν δεν έχει πληρώσει, Η... θα έχει ιατρική κάλυψη. Όχι. Δεν ο ΕΦΚΑ σκληρώσει. λέει ότι πρέπει να πληρώσει όλε τι εισφορέ τη περιγεία του 2022, προκειμένου να έχει παράταση μέχρι και το 2024. Άρα σκεφτείτε πω κάποιο ο οποίο έχει οφειλέ και δεν μπορεί να ξεπερτήσει τι τρέχουσε εισφορέ του, αν θα κάλυψη. βρει χρήματα. Θα προκύψει από την ερχόμενη Πέμπτη, πάρα πολλοί έθνοι επαγγελματίε και αυτοαπασχολούμενοι mm. να mm. βρεθούν εκτό υγειονομική περίθαλψη. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και αυτό είχε δυνατότητα η Νέα Δημοκρατία να το αντιμετωπίσει. Με νόμο. Νομοθέτησε, αλλά έβαλε ένα ορίζοντα μόνο μέχρι την 31 Πέμπτη, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλού ακάλυπτου αυτή τη στιγμή. Και προσέξτε, αυτή τη στιγμή, προσκρίνετε, δεν υπάρχει και βουλή προκειμένου να λύσει να το ζήτημα τέτοια. αυτό. Μάλιστα. Είναι fake news το εργατικό επίσημα. Ατύχημα... Δεν αυτό που λέτε. Βεβαίω. Πρέπει, πρέπει να απαντηθεί. Βεβαίω πρέπει προσέξτε, να απαντηθεί. προσέξτε, βγήκε, βγήκε, ανακοίνωση, από τον ΕΦΚΑ, ναι. ο οποίο ορίζει αυτό που σα είπα. Λέει δηλαδή λέει ότι, θα, πρέπει ή να πληρώσει. Λέει θα, πρέπει ή να πληρώσει ή να ρυθμίσει ή θα πρέπει να πληρώσει όλε τι εισφορέ υπερηγεία για το 2022. Αυτό σημαίνει για ένα ποσό που ξεπνάει τα 650 ευρώ αυτή τη στιγμή. Σκεφτείτε πω κάποιο επαγγελματία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πληρώσει τα τρέχοντα και του ζητάει να πληρώσει και αναδρομικέ εισφορέ, ενώ μπορεί να έχει τι το αυτονόητο δικαίωμα. Δεν πρέπει να πάρουν τι φορές μα. Προσέξτε. Εσεί θα τι χαρίσετε, τι θα κάνει. Μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για μια συγκυρία όπου οι επαγγελματίε και η μεσαία τάξη προέρχεται από αλληλεπάλληλα χτυπήματα. Mm. Μιλάμε για μνημόνια, μιλάμε για πανδημία, μιλάμε για ενεργειακή κρίση, μιλάμε για κατακόρυφη αύξηση του κόστου λειτουργία και παραγωγή που σημαίνει ότι αντιμετωπίζουμε μια έκτακτη συγκυρία. Η λύση ποια είναι λοιπόν αυτή εδώ, αυτή η να Κάνουμε μακροχρόνιε ρυθμίσει. Θα έπρεπε μέχρι να παρέμβει λοιπόν το διάστημα αυτό, να, προ... να μπορέσει να προκύψει προ... πρόβλεψη. Εμείς έχουμε πρόταση, η πρότασή μας είναι ξεκάθαρη. Τι λέμε, εμείς είχαμε πει έγκαιρα ότι θα πρέπει να υπάρξει μια προεκλογική... Μια, μάλλον μια ρύθμιση Πώς οφυλών, σε χρέη. Πώ καλύπτονται σε αυτή την περίπτωση οι επιδοτήσει. Είχαμε δώσει λύση το Μάιο του 2019, δίνοντα ναι. μια ρύθμιση σε 120 δόσει με διαγραφή μεγάλου μέρου τη οφειλή και ναι. μακρά περίοδο αποπληρωμή, ναι. όπου δεκάδε χιλιάδε άνθρωποι μπήκαν μέσα στη ρύθμιση αυτή, διέγραψαν ήταν μεγάλο μέρο και ήταν, είχαν απόλυτη κάλυψη. Οφυλή. Αυτό λέμε και τώρα ότι πρέπει να γίνει. Συνο... πρέπει να έρθει μια. Αυτέ είναι οφειλέ προηγουμένων ετών. Τι οφειλέ ήταν αυτέ που είπατε για. Ήταν οφειλέ που προέρχονταν ακριβώ από την κρίση τη προηγούμενη περίοδου, ξεχνάτε, ξαναλέω ότι μιλάμε για μια δεκαετή κρίση η οποία συνεχίζεται και η οποία μαστίζει τη μεσαία τάξη. Μες... Τι λέμε λοιπόν εμεί, λέμε το αυτονόητο. Τώρα είμαστε ότι σε κρίση. Έχουμε, δη... Λοιπόν, Βεβαίω είμαστε σε κρίση. αμφιβάλλετε. Αμφιβάλλετε, ότι οι επαγγελματίε αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν τρομερό Έχουν κόστος λειτουργία και παραγωγή. Αυτό οποίο το πιο Οικονομικών. Το υπογράφει ο Γιώργο Αυτιά, ο οποίο ξέρει μάλλον καλά το ρεπορτάζ του. Και θέλω να μα πείτε αν, αυτό είναι, είναι, ψευδέ ή όχι. Λέει, ε, πώ συγκρίνονται οι δύο περίοδοι. Στα, στα, θέματα που, σας, που ξέρετε πολύ καλά, είναι στο, τομέα ε, ε, η δίκευσή σας. <EOSE2> <amplely> επί ΣΥΡΙΖΑ, οι καταθέσει μειώθηκαν κατά 11 δι, αυξήθηκαν επί Νέα Δημοκρατία 48 δι. Οι συντάξει είχαν 22 μειώσει, αυξήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ 22 μειώσει, αυξήθηκαν κατά 7,75% επί Νέα Δημοκρατία. Ο κατώτατο μισθό παραδόθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ στα 650, αυξήθηκε στα 780 επί Νέα Δημοκρατία. Οι εισφορέ αυξήθηκαν επί σύντα, μειώθηκαν επί Νέα Δημοκρατία. Είναι ψεύτικο πίνακα αυτό ή αλήθεια. Συγκρίνουμε με δύο τελείω ανώμοιε περίοδοι. Αν αυτά τα στοιχεία είναι ψεύτικα ή αληθή. Συγκρ... Αν τα χαρακτηριστικά των δύο ε, χρονικών στιγμών είναι ε, ε, μια δεύτερη συζήτηση. Θα σα απαντήσω ω εξή. Η οποία όμω σε απόλυτα νούμερα είναι αληθή. Θα απαντήσω ω εξή. Συγκρίνεται μια περίοδο όπου ο πληθυσμό ήταν μηδενικό, mm. με μια περίοδο που πράγματι αυξήθηκε ο κρατοδομισθό. Mm. Από τα 650 ευρώ έχουμε φτάσει στα 780, όμω, όχι εγώ. Όχι η Αυγή, mm. όχι κάποια άλλη εφημερίδα, έδειξε ο ίδιος ο ΩΣΑ. Ναι. Ότι παρά τι αυξήσει οι οποίε έγιναν, λόγω ναι. ακριβώς ακριβώ τη ακρίβεια των πιέσεων, δεν, δεν προέκυψε μείωση εισοδήματο, μείωση μισθού κατά 7,5%. Ναι. Το, 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 αν θα πέσει, ή όχι και πότε θα πέσει, μέχρι να έχουμε μια κοινωνία ρημαγμένη και χαμηλόμισθο και χαμηλοσυνταξιούχου οι οποίοι θα ζουν στην απόλυτη φτώχεια, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Mm. Δεν δηλαδή, αντιμετωπίζουν όλοι τι προκλήσει και τα ίδια προβλήματα. Άρα, υπό την έννοια αυτή, χρειάζονται έκτακτα μέτρα ενίσχυση του εισοδήματο. Τι λέμε λοιπόν. Λέμε ότι πρέπει να αυξηθεί στα 880 ευρώ ο κατώτατο μισθό. Λέμε ότι πρέπει να ξεπαγώσουν οι τριετίε. Προσέξτε την εξαπάτηση τη μεγάλη. Προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι Ίτε, η, ανεργία, πίστε, για αυτό το η ανεργία θα μειωθεί μέσα πίστε, στο 2003, 2023 κάτω από το 10% και άρα θα ξεπεράσει την τριετία. Το πρόγραμμα σταθερότητα, το οποίο κατατέθηκε στην Κομισιόν πριν από μερικέ ημέρε, ορίζεται το πίστε, ξεπάγμα των τριετιών μετά το 2027. Δε εγώ δεν σα διακόψα. Είπα λοιπόν. Λέω λοιπόν ότι Πρέπει άμεσα να πάμε σε μέτρα ενίσχυση. οι τριετίες, η τιμαριθμική αναποσαμωγή που λέμε εμείς ότι πρέπει να πάξει αύξηση των μισθών και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα. Για αυτά πρέπει να μιλήσουμε κύριε Οικονόμη, Μάλιστα. κύριε Παυλόπουλε.